και να διατυπώσει για την ολομέλεια. Να διανεμηθούν. Είναι, αν είναι πολλές, αν είναι λίγες, διαβάστε. Αλλιώς να διανεμηθούν. Είναι πολλές. Εντάξει. Να τις δούμε αύριο το πρωί, λοιπόν, να διανεμηθούν. Θα διανεμηθούν τώρα, ούτως ώστε αύριο το πρωί οι ομιλητές δεν προλαβαίνουν έτσι αλλιώς. Ακούστε, κύριε συνάδελφοι, θα μιλήσουν τρεις βουλευτές ακόμη. Δεν είναι αύριο το άλλο νομοσχέδιο. Λοιπόν, το λόγο έχει η κυρία Ζουνίδου, θα μιλήσει συνεχεία ο κύριος Πλακιωτάκης και τελευταία είναι η κυρία Βαβακά. Έχετε υπόψη σας. Ορίστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφοι σας. Τέλος του 2013 επιλέξατε, κύριοι της κυβέρνησης, να φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή το πλέον βάρβαρο, άδικο και διαλυτικό της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας του νομοσχέδιου. Δίνετε τη χαριστική βολή στα λαϊκά, μικρομεσαία και αγροτικά στρώματα, τον πυλώνα της κοινωνίας, τη συντριπτική πλειοψηφία της, ενώ ταυτόχρονα με ψεύδι παραπλανείτε την κοινωνία ότι τερματίζετε τα οριζόντια μέτρα. Η πολιτική σας είναι στοχευμένη, ταξικού χαρακτήρα και κουμπώνει από παντού. Κύριοι της κυβέρνησης, χρησιμοποιείτε ουδέτερες λέξεις για να καλύψετε την πραγματικότητα. Δεν προστατεύετε την πρώτη κατοικία και τη μικρή ιδιοκτησία, δεν προβλέπετε αφορολόγητο. Ο μη ανταποδοτικός φόρος, τέλος, επί περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δεν παράγουν εισόδημα, είναι κούρεμα περιουσίας και όχι φόρος. Και τέτοια υπάρχουν πληθώρα στο νομοσχέδιο. Οικόπεδα, ημιτελή κτίσματα, ξενίκεστα, ακαλλιέργητα χωράφια, αυλές και δικαιώματα υψούν, φορολογούνται από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο. Εκτός αν θεωρείτε ότι τα 600 με 700 ευρώ που θα πληρώνει κάθε μεσαίο διαμέρισμα θα έχουν ανταποδοτικότητα. Τι διαφορά θα είχε άραγε αν λέγατε ότι για κάθε χρόνο θα κουρεύαμε τις καταθέσεις κατά 1%. Ούτε καν φόρος ιδιοκτησίας είναι, δεδομένου του ότι για να τα υποθηκευμένα στις τράπεζες, τον φόρο τον πληρώνουν οι δανειολήπτες, χωρίς ο φόρος να επιμερίζεται με την τράπεζα. Η κλίμακα του κύριου φόρου για τα κτίρια και τα αγροτεμάχια έχει αρνητική προοδευτικότητα. Οποία δικαιοσύνη! Επιβαρύνεται αναλογικά περισσότερο τα ακίνητα σε περιοχές με μικρότερη τιμή ζώνης. Οι ανάπηροι, οι φτωχοί και οι ανήμποροι αυτής της χώρας, πάψτε να τους εμπέζετε. Δεν προστατεύονται. Δεν προστατεύονται αυτοί που αντικειμενικά δεν μπορούν να πληρώσουν. Όχι μόνο τους εμπέζετε με δίθεν εξαιρέσεις από τον φόρο, αλλά φτάσατε σήμερα, εσείς κύριοι, να ποινικοποιείτε την ανημποριά και τη φτώχεια. Ανεπίτρεπτο, ακούστηκε από όλες τις πτέρυχες. Παραβιάζεται το άρθρο 5 του Συντάγματος. Φοροελαφρύνεται σκανδαλωδώς την πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, αφού στην κλίμακα του συμπληρωματικού φόρου δεν περιλαμβάνεται η ανώτερη κλίμακα 2% του ΦΑΠ και για περιουσίες άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που ίσχυε για τα έτη 2010-2012. Επιβαρύνονται σημαντικά οι μολοκατοικίες, αφού πέρα από το κτίριο επιβάλλεται πλέον φόρο και στο οικόπεδο ή στο αγροτεμάχιο που βρίσκεται το ακίνητο. Οι επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπου από όπου και προέρχομαι, θα είναι υπέρογγες, αφού οι μονοκατοικίες είναι ο κανόνας, ιδιαίτερα στα χωριά. Για την περιοχή μου, την Κοζάνη, αλλά και γενικότερα την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως και εσείς αναγνωρίζετε στο νέο ΕΣΠΑ, δεν ισχύει δηλαδή ουσιαστικά η κατηγοριοποίηση ως περιφέρειας μετάβασης, γι' αυτό και θα εισπράξουμε στην κατανομή 3% παραπάνω από τα αρχικώς αναλογούντα ποσά, σε μια περιφέρεια με 30% και πλέον ανεργία, έρχεστε εσείς τώρα και αντί να πάρετε μέτρα ανακούφισης, μονιμοποιείτε το χαράτσι.
Για παράδειγμα, στα χωριά του νομού Κοζάνης, μονοκατοικία 25 ετίας 80 τετραγωνικών μέτρων, θα πληρώσει τώρα 430 ευρώ συνολικά φόρο ακινήτου και φόρο οικοπαίδου, όταν με το χαράτσι πλήρωσε 285 ευρώ. Όχι ότι δεχόμαστε το χαράτσι, εσείς το συγκρίνετε με αυτό. Πέρα από αυτό, πραγματικά θα ήθελα να ακούσω ότι σκέφτονται να πούνε οι βουλευτές της συγκυβέρνησης στους αγρότες της περιοχής τους, που φορολογείται το βασικό μέσο παραγωγής, τη γη τους. Φορολογείται τα αγροτεμάχια σε περίοδο βαθιάς ύφεσης, δίνοντας ακόμη ένα πλήγμα στην αγροτική παραγωγή. Και αναρωτιέται βέβαια κανείς, γιατί εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, τον αγροτικό τομέα, ως βασικό πυλώνα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Εσείς, κύριοι της κυβέρνησης, δεν το αναγνωρίζετε αυτό? Εμείς όμως θέλουμε παραγωγική ανασυγκρότηση με την κοινωνία όρθια, τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους αγρότες και επιχειρηματίες αξιοπρεπείς και όχι εξαθλειωμένους. Εμείς θα προχωρήσουμε σε ένα απλό, δίκαιο, σταθερό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα για να παταχθεί η φοροδιαφυγή, να μειωθεί η φοροαποφυγή και να μεταφερθεί το φορολογικό βάρος από τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα στα μεγάλα, υψηλά εισοδήματα και περιουσίες. Με βασικό εργαλείο το περιουσιολόγιο για την καταγραφή της περιουσίας, όπως γίνεται σε κάθε ευνομούμενη χώρα. Κάτι εξάλλου που αποτέλεσε βασική προεκλογική σας εξαγγελία και το οποίο πολύ συνειδητά και σκόπιμα δεν φέρατε ποτέ στη Βουλή. Εν ολίγης, κύριοι, τι είναι αυτό το νομοσχέδιο? Η μονιμοποίηση του έκτακτου χαρατσιού και του ΦΑΠ ενισχυμένα, διευρυμένα, αυξημένα και σε ένα καινούριο ενιαίο περτύλιγμα. Ενιαίο! Σε αυτό είπατε την αλήθεια. Με τα δύο αδελφά νομοσχέδια, το δεύτερο αδελφό θα το φέρετε το Σάββατο. Στις 10 η ώρα, στις 10 η ώρα μας φέρατε, το καταθέσατε. Στις 10 η ώρα και αύριο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στην Επιτροπή. Θέλετε οι Έλληνες να γίνουμε νικάρδες στα σπίτια μας και όσο μας το επιτρέψουν βεβαίως οι μνημονιακές σας δεσμεύσεις. Και να φύγει ο καημός από την Τρόικα που στεναχωριέται για το απαράδεκτα ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης των Ελλήνων. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο ελληνικός λαός ξέρει τον δρόμο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πλαγιουτάκης. Μετά τον κύριο Πλαγιουτάκη θα μιλήσει η κυρία Βαβακά, στη συνέχεια, με συγχωρείτε να ρωτήσω, κύριε συνάδελφε, θα ψηφιστεί επί της αρχής του νομοσχεδίου. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν θα έχουν μιλήσει από τον κατάλογο, θα προταχθούν αύριο στις ομιλίες, αφού πρώτα μιλήσουν, για να εξηγηθούμε τώρα, γιατί δημιουργούνται παρεξηγήσεις, οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λίγες μέρες πριν η Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το 2014.